Πριν από την εισβολή, ο πρόεδρος Μπους είχε μιλήσει για την οικοδόμηση ενός δημοκρατικού Ιράκ. Όμως το Ιράκ δεν ήταν η Γερμανία του 1945. Οι κατακτητές επέδειξαν ελάχιστη επίγνωση των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν και ελάχιστη ευαισθησία απέναντι στην κουλτούρα και την πολιτική του Ιράκ. Η διοίκηση του κατεχόμενου Ιράκ από τον Αμερικανό διπλωμάτη Πολ Μπρέμερ αποδείχτηκε απολύτως ανίκανη και η διάλυση του κόμματος Μπάαθ και του Ιρακινού στρατού, την οποία επέβαλε, ζημίωσε σε τεράστιο βαθμό τους στόχους της. Η κυβέρνηση, την οποία εγκαθίδρυσαν οι Αμερικανοί και στην οποία κυριαρχούσαν οι Σιίτες, επέτεινε την αναπτυσσόμενη θρησκευτική σύγκρουση, επιβάλλοντας καταφανείς διακρίσεις εις βάρος της σουνιτικής μειονότητας, η οποία υποβαθμίστηκε από τη θέση της πρώην άρχουσας ελίτ στη θέση πολιτών δεύτερης κατηγορίας. Ακόμα χειρότερα, τα βασανιστήρια και η υποτιμητική μεταχείριση των Ιρακινών κρατουμένων από τους Αμερικανούς δεσμότες τους στην φυλακή Abu Ghraib, που αποκαλύφθηκαν στο παγκόσμιο τηλεοπτικό κοινό το 2004. Το κύρος των Ηνωμένων Πολιτειών είχε κυλιστεί ήδη στη λάσπη, λόγω της μεταχείρισης αρκετών εκατοντάδων κρατουμένων, κυρίως από το Αφγανιστάν, οι οποίοι ήταν ύποπτοι για τρομοκρατία και φυλακίστηκαν χωρίς δίκη στο στρατόπεδο κράτησης στο Γκουαντάναμο της Κούβας, που είχε δημιουργηθεί τον Ιανουάριο του 2002. Τώρα το κύρος των ΗΠΑ καταβαραθρώθηκε. Το Abu Ghraib γελιοποίησε τον ισχυρισμό των Ηνωμένων Πολιτειών και του υπόλοιπου δυτικού κόσμου ότι εκπροσωπούσαν τις αξίες της ανθρωπιάς και της δικαιοσύνης. Όποια καλή θέληση και αν υπήρχε αρχικά απέναντι στη ΣΥΠΑ και στη Βρετανία για το γεγονός ότι έβαλαν τέλος στην τυραννία του Σαντάμ Χουσέιν, τη θέση της πήρε το διαδεδομένο και αυξανόμενο μίσος για τις δυνάμεις κατοχής στο Ιράκ, καθώς η πολιτική αναρχία και η ανεξέλεγκτη βία έγιναν το σήμα κατά τεθέν της καθημερινής ζωής. Ο Σαντάμ ήταν τρομερός, όμως η άσχημα σχεδιασμένη και εξίσου άσχημα εφαρμοζόμενη κατοχή, η οποία δεν βασιζόταν σε κανένα συνεκτικό σχέδιο για την τάξη πραγμάτων μετά τον Σαντάμ, είχε ως συνέπεια η κατάσταση που διαδέχτηκε το καθεστώς του Σαντάμ να είναι χειρότερη για πολλούς. Οι καταστροφικές συνέπειες επεκτάθηκαν πολύ πέρα από το Ιράκ. Είδες τι έξυπνοι που είναι οι Βρετανοί. Αφήσανε τους Αμερικάνους να γίνουν μισητοί και να φτάσουμε σήμερα να λένε όλοι ποιοι είναι κακοί. Οι Αμερικάνοι και οι τράπεζες, κανείς άλλος. Τρομερό όμως, ε. Είναι έξυπνοι πάντως οι Άγγλοι, πρέπει να το παραδεχτούμε. Έξυπνοι, πανούργοι και δολοπλόκοι και κάνουν σε χρόνια σχεδιασμούς. Πολλά χρόνια μετά δηλαδή σχεδιάζουν. Τρομεροί άνθρωποι, τους παραδέχομαι. Βέβαια, χρησιμοποιούν τους άλλους για ίδιον όφελος, για να μην πούμε εντελώς για κακό σκοπό, να πούμε για ίδιον όφελος. Πράγμα το οποίο είναι πολύ κακό για τους λαούς όλου του κόσμου. Αλλά παρόλα αυτά ο βασιλεύς έχει ανέβει στο θρόνο του, έχει πάρει την κορώνα του, το σκύπτρο του. Τι του δώσαν και κάτι άλλο, μια σφαίρα, ότι έχει την υδρόγειο σφαίρα στα χέρια του βέβαια. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, το συμπέρασμα.